Σαφέστατος, διαβιέστατος, καθαρός, ακραία νεοφιλελεύθερος, αλλά καθαρός νεοφιλελεύθερος, εξαιρετικά νεοφιλελεύθερος. Και πράγματι, σε όσα ερωτήματα σας έθεσα, απαντήσατε χωρίς περιστροφές. Σας ρώτησα εάν συμφωνείτε με την πρόταση που καταθέσαμε και τη συμφωνία που είχαμε με τους εργοδοτικούς φορείς για μια μικρή αύξηση των εισφορών, 1% των εργοδοτικών εισφορών, ώστε να μην έχουμε περικοπές των συντάξεων για 12η φορά, που έχουν μειωθεί ήδη 35%. Και απαντήσατε καθαρά ότι δεν συμφωνείτε με την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών που οι ίδιοι εργοδότες συμφωνούν. Και σας ρώτησα να μου πείτε ποιο είναι η πρότασή σας. Ποιο είναι το σχέδιό σας. Πώς φαντάζεστε, ποιο είναι το όραμά σας για μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση, αφού συμφωνούμε και σε κάτι ότι είναι μη βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα. Και τι καταθέσατε ως άποψη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ιδιωτική ασφάλιση, δηλαδή την εποχή που δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει τις εργοδοτικές, τις εισφορές, τις ασφαλιστικές, στα ασφαλιστικά ταμεία εσείς να του προτείνετε να πληρώνει ιδιωτική ασφάλιση. Περικοπές στις συντάξεις, προφανώς, αφού είσαστε ενάντια στην μικρή αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Τι άλλο προτείνατε? Εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, 70% κόψιμο των επικουρικών συντάξεων. Κόψιμο των επικουρικών συντάξεων, αυτό προτείνατε. Νέες περικοπές. Τι άλλο προτείνατε? Το όραμά σας, μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, στο μόνο που ζητάτε να κάνουμε ένα γρήγορο διάλογο, γιατί εμείς είπατε δώσαμε αυξήσεις. Και τι άλλο, όταν σας περίμενε ίσως με αγωνία κοινοβουλευτική ομάδα να πείτε και κάτι για τους αγρότες, 35 βουλευτές υπογράψαν υπέρ των κινητοποίησεων. Τι προτείνατε? Συμψηφισμό των εισφορών των ασφαλιστικών στον ΟΓΑ με τις επιδοτήσεις των αγροτών. Έχουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα στα μπλόκα μία δυνατότητα να έχουν κάτι να παίρνουν, που είναι οι επιδοτήσεις, και εμείς παλεύουμε ώστε αυτές οι επιδοτήσεις να μην φορολογηθούν, και εσείς προτείνατε να συμψηφιστούν με τις εισφορές τους. Αυτό προτείνατε. Τι άλλο να πω? Σας ευγνωμονώ ειλικρινά, γιατί ο διάλογος θα είναι καθάριος. Σας ευγνωμονώ ειλικρινά, διότι ο διάλογος θα είναι καθάριος και οι ιδεολογικές μας διαφορές θα είναι ευδιάκριτες σε όλο τον ελληνικό λαό. Και δεν μασάτε τα λόγια σας, και μπράβο σας. Εγώ σας είχα ζητήσει προχθές μάλιστα να πείτε, διότι δεν γίνεται και με τα μπλόκα και με τις θέσεις τις πιο ακραίες των δανειστών, είχα χρησιμοποιήσει και ένα σχήμα λόγου, ή με τα μπλόκα ή με το δουνουτού. Σήμερα εσείς ήσασταν ξεκάθαρα ότι οι απόψεις σας είναι ταυτόσιμες με τις πιο ακραίες θέσεις μεταξύ των δανειστών. Και θα ήθελα πράγματι να πω ότι αυτό είναι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι καλό για τον τόπο. Και δεν είναι καλό για τον τόπο, γιατί πάμε σε μια διαπραγμάτευση. Η ιδιαιτερότητα που έχουμε τούτη εδώ την ώρα είναι ότι βρισκόμαστε ακόμα υπό επιτήρηση. Δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να ξανακερδίσουμε την κυριαρχία μας, και άρα η εκλεγμένη κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτό που προτείνει ή αυτό που θα ψηφίσει κατά πλειοψηφία ο ελληνικός λαός, αν δεν έχουμε και την έγκριση του κουαρτέτου πια. Ενός κουαρτέτου που διαφωνεί μεταξύ του, ενός κουαρτέτου όπου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που φοβόμαστε και λέμε όλοι μην οδηγήσουν εκ νέου σε καθυστερήσεις, και ενώ όλοι γνωρίζουν ποιες είναι οι διαφορετικές απόψεις, έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που έρχεται και ουσιαστικά τοποθετείται στο κοινοβούλιο παίρνοντας τις θέσεις τις πιο ακραίες μέσα σε αυτό το κουαρτέτο. Ταυτίζεται δηλαδή, με δύο λόγια για να τα πούμε καθαρά, με τις απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εγώ θέλω να τεκμηριώσω αυτά που λέω. Και δεν θέλω να λέω λόγια στον αέρα. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα, η διαφωνία σας με την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών,
προκειμένου να αποφύγουμε περικοπές συντάξεων, επικουρικών συντάξεων, είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι έολο. Μας λέτε ότι η έστω και μικρή, προσέξτε, εσείς είχατε μειώσει 3,9% πριν από 2 χρόνια και δεν είδαμε και καμιά αύξηση ανταγωνιστικότητας. Αντιθέτως, είδαμε αύξηση ανεργίας επί των χρόνων που ήσασταν στη διακυβέρνηση. Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Ναι, έπεσε. Έπεσε, κύριε Βλούτση. Να τα βλέπετε τα νούμερα. Δεν είναι όμως καινούριο το επιχείρημα αυτό. Το επιχείρημα ότι το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας είναι το εργασιακό κόστος. Έρχεται από τους πατέρες του νεοφιλελευθερισμού. Το γνωρίζουμε καλά. Έχει ένα πρόβλημα. Είναι λάθος. Και είναι λάθος διότι απλά ρίξτε μια ματιά στη λίστα ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου. Και θα δείτε, θα διαπιστώσετε. Οι πρώτες χώρες με το υψηλότερο, οι πρώτες χώρες σε ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια οικονομία είναι οι χώρες με το υψηλότερο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος. Οι χώρες με τα ισχυρά και ακριβά συστήματα κοινωνικής προστασίας, αυτές είναι πρώτες ανταγωνιστικότητα. Αντιθέτως, τελευταία στη λίστα ανταγωνιστικότητας είναι οι χώρες εκείνες που δεν έχουν εργασιακούς νόμους. Υπάρχει η απόλυτη ζούγκλα του νεοφιλελευθερισμού που αποτελεί την ιδεολογία σας, κύριε Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι σκανδιναβικές χώρες και οι χώρες του βορρά της Ευρώπης είναι πρώτες ανταγωνιστικότητα που έχουν ισχυρό κοινωνικό κράτος και προστασία. Διότι το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν είναι οι μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές. Και ποτέ δεν ήταν. Και γι' αυτό δεν καταφέρατε τίποτα με το τσάκισμα των μισθών και τις μειώσεις των συντάξεων με την περικοπή των κοινωνικών δαπανών. Διότι το πρόβλημα της Ελλάδας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της είναι η γραφειοκρατία, είναι η υψηλή διαφθορά, είναι η αστάθεια του φορολογικού συστήματος, είναι οι προνομιακές σχέσεις μιας χούφτας ολιγαρχών που τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης μέσα από τη διαπλοκή τους με την πολιτική εξουσία κάναν ό,τι θέλανε και με τις επιδοτήσεις παλιότερα και με το δανεισμό από κρατικές τράπεζες. Αυτά ήταν τα προβλήματα της ανταγωνιστικότητας. Το πρόβλημα με δύο λόγια στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ήταν το κράτος που φτιάξατε εσείς, οι κυβερνήσεις σας, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Άκουσα λοιπόν ξανά, για να απαντήσω και στα ερωτήματα που τίθενται ξανά και ξανά, το ασφαλιστικό είπατε ήταν βιώσιμο μέχρι το 2060 και μετά έρθω ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, αυτό είναι ένα επιχείρημα που πραγματικά και γι' αυτό σας ευγνωμονούμε να το λέτε, διότι δεν μπορεί να εμπιστευτώ σε κανένα άνθρωπο σε αυτόν τον τόπο που έχει μια στοιχειώδη λογική. Δηλαδή τι μας λέτε? Μας λέτε ότι δεν έπληξαν τα ασφαλιστικά ταμεία ούτε το πάρτι του χρηματιστηρίου, ούτε αργότερα τα δομημένα ομόλογα, ούτε φυσικά το καταστροφικό PSI με τα 13 δις. Ούτε φυσικά η αποεπένδυση το 15% μεσοσταθμικά τα 5 χρόνια των μνημονίων που υπηρετούσατε, ούτε βεβαίως η αύξηση από το 7 στο 25% της ανεργίας. Και τι έφταξε? Η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ 6 μήνες. Γι' αυτό το ασφαλιστικό σύστημα έγινε μη βιώσιμο. Να επαναλαμβάνετε συχνά αυτό το επιχείρημα, πραγματικά μας κάνει καλό. Δεν κάνει καλό όμως την αξιοπιστία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και πραγματικά λέτε και είπατε, κύριε Μητσοτάκη, να σας εγκαλούμε για να λέτε αλήθειες. Πράγματι. Να λέτε αλήθειες. Για να δούμε λοιπόν. Είπατε ότι εμείς αυτούς τους 6 μήνες επιλέξει αυξήσαμε την ανεργία και καταστρέψαμε την οικονομία. Η ανεργία το Γενάρη του 2015 ήταν 25,9%. Σήμερα είναι 24,4%. Μειώθηκε κατά 1,5%. Πανηγυρίζουμε γι' αυτό? Δεν πανηγυρίζουμε. Είναι εξαιρετικά υψηλή. Όμως τα νούμερα αποτυπώνουν μια πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα, έστω και το 1,5%, είναι 170.000 θέσεις εργασίας. Παρά τα capital controls, παρά τη σκληρή διαπραγμάτευση. Ποιος κατέστρεψε την οικονομία? Εσείς πήγατε από το 7 στο 25% την ανεργία. Ποιος κατέστρεψε την οικονομία? Κάνατε προβλέψεις ότι θα έχουμε ύφεση το 2015, 4% λέγατε τον Ιούλιο, αργότερα πήγατε στο 2%.
Πραγματικότητα είναι ότι η ύφεση ήταν η μικρότερη δυνατή που μπορούσε κανείς να υπολογίσει. Στο 0% στασιμότητα δεν έχουμε ύφεση και σε 6 μήνες θα είμαστε στην ανάπτυξη. Αν βεβαίως καταφέρουμε να περάσουμε την πρώτη αξιολόγηση με επιτυχία και δεν υπάρξουν εκ νέου καθυστερήσεις. Η οικονομία είναι για άλλη μια φορά τροχοδρομή προκειμένου να σηκωθεί ψηλά και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη προκειμένου η οικονομία να σηκωθεί ψηλά. Αλλά υπάρχουν όλες αυτές οι ενδείξεις. Γιατί λοιπόν λέτε ότι καταστρέψαμε την οικονομία? Και βεβαίως συγκρίνεται υποτιθέμενα ωφέλη από προβλέψεις ανάπτυξης που βεβαίως δεν είναι δεδομένες. Θέλετε να σας αναφέρω εδώ τι προβλέψεις έγιναν από το 2010 μέχρι το 2015? Θυμάμαι ο κ. Παπακοσταντίνου το 10 μας έλεγε ότι σε 6 μήνες βγαίνουμε στην ανάπτυξη, την οποία ανάπτυξη δεν κάναμε με τα κιάλια να δούμε όλα αυτά τα χρόνια. Η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις αδυναμίες και τις δυσκολίες, κατάφερε σε μια χρονιά με capital controls και με μια σκληρή διαπραγμάτευση να υπερβεί το στόχο του προϋπολογισμού που εσείς ψηφίσατε για το 2015, τα έσοδα κατά 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έτσι η εκτίμηση ότι θα είχαμε πρωτογενές έλλειμμα το 2015 κατά 0,25% τώρα αναθεωρείται και κλείνουμε με πρωτογενές πλεόνασμα 0,4%. Αυτή είναι η καταστροφή μεγάλη στην οικονομία, όταν εσείς διώξατε πλούτο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα σε 5 χρόνια. Η χώρα έκλεισε το 2015 πρώτη φορά στην ιστορία της με πρωτιά στην απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, τόσα χρόνια επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας η χώρα ήταν τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 στην απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ? Μήπως αυτό σχετίζεται με τους ημέτερους και με τις πελατειακές σχέσεις? Απάντησε ο Υπουργός. Ησυχία, παρακαλώ. Ακούμε με προσοχή. Απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών στο περιβόητο αυτό επιχείρημα. Ποιο επιχείρημα? Ότι δεν υπήρχε η απέτηση των δανειστών για 1,8 δις μείωση των δαπανών για την κοινωνική ασφάλιση και αυτό ξαφνικά οι δανειστές το ανακαλύψανε στη διαπραγμάτευση που κάναμε εμείς. Τους θυμώσαμε, διότι κάναμε διαπραγμάτευση. Εσείς που δεν κάνατε δεν τους θυμώνατε και ήταν καλοί μαζί σας. Αυτά δεν μπορούν να σταθούν. Και δεν μπορούν να σταθούν διότι έρχονται αδιάψευτα στοιχεία τα οποία τα καταρρύπτουν. Απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, για την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Ιούνιο του 2014, που έλεγε ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 η κυβέρνησή σας ήταν υπόχρεη να καταθέσει πρόταση για τη ριζική ανατροπή του ασφαλιστικού για τη μείωση των δαπανών. Και βεβαίως, σας είπα και στην πρωτομιλία μου, δεν το πήρατε υπόψη και δεν απαντήσατε, ελπίζω να απαντήσετε τώρα, ότι εσείς είχατε δεσμευθεί από το μεσοπρόθεσμο που ψηφίσατε ώστε να υπάρχουν μειώσεις στις δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση. Και πράγματι, ο προϋπολογισμός που ψηφίσαμε εμείς για το 2016 προβλέπει πολύ περισσότερες δαπάνες για την ασφάλιση από ότι το μεσοπρόθεσμο που ψηφίσατε εσείς το 2014. Είχατε δηλαδή όχι απλά πιέσεις από τους δανειστές, αλλά είχατε ήδη ενσωματώσει και εντάξει τις πιέσεις στην ψήφιση του μεσοπροθέσμου που ψηφίσατε εδώ στη Βουλή. Είναι δυνατόν να έρχεστε με τέτοια επιχειρήματα? 6 μήνες δίναμε μάχη και από την πρώτη μέρα που δίναμε τη μάχη της διαπραγμάτευσης αυτό ήταν το αίτημα. 1% περικοπή και άμεση εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Είναι δυνατόν να έρχεστε και να λέτε ότι ξαφνικά εμείς ζημιώσαμε και φέραμε απαιτήσεις για μειώσεις σε συντάξεις οι οποίες δεν υπήρχαν πιο πριν? Και βεβαίως, τι να πω, ό,τι ώρα θέλετε να τον κάνουμε το διάλογο για τη δημόσια διοίκηση, ό,τι ώρα θέλετε να κάνουμε και το διάλογο για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ήλπιζα ότι θα υπήρχε μια ευρύτερη συνένεση σε έναν εξορθολογισμό τον οποίο οι θεσμοί ενέκριναν. Ακούω όμως τώρα τελευταία, γιατί κάποιοι κάνουν διαρροές, δεν ξέρω αν είναι αληθινές. Κάποιοι διαρρέουν, λέει, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να ξαναδούμε το θέμα του μισθολογίου.
Αλλά μάλλον δεν είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλλον εσείς θέλετε να το ξαναδούμε. Εσείς έρχεστε εδώ με πρόταση ότι καλό γίνεται σε αυτόν τον τόπο και θετικό για τους εργαζόμενους, αρνητική πρόταση. Όποια στιγμή θέλετε λοιπόν το διάλογο, είμαι στη διάθεσή σας. Θέλω όμως να κλείσω με κάτι το οποίο κατά την άποψή μου έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι πάει και πολύ να μας κάνετε και μαθήματα ηθικής για το ηθικό μας πλεονέκτημα. Κύριε Μητσοτάκη, την περίοδο της συγκυβέρνησης, δεν μιλάω για τα παλιά, όλοι τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να πάμε εκεί. Τα χρόνια της συγκυβέρνησης Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, Σαμαρά Βενιζέλου, μιλάτε για τους μετακλητούς υπαλλήλους. Ξέρετε φυσικά ότι αναφέρεστε σε προσωρινούς υπαλλήλους που μόλις ο βουλευτής, έχουν και οι βουλευτές και οι δήμαρχοι και οι υπουργοί, είναι οι έμπιστοι άνθρωποι που είναι οι πιο στενοί συνεργάτες. Άρα λοιπόν, τι θέλετε σε σχέση με αυτό, να ανοίξουμε τώρα μια συζήτηση ποιος επιλέγει ο καθένας, δεν σας συμφέρει, αλλά δεν έχει και νόημα. Εγώ ένα θα σας πω, νούμερα. Κύριε Λεβέντη, ακούστε το κι εσείς, γιατί λέτε, αναφέρεστε σε αυτά τα στοιχεία και έχει ένα ενδιαφέρον να γνωρίζετε. Το Γενάρη του 2015, η μετακλητή υπάλληλη της κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου ήταν 1197. Σήμερα οι μετακλητοί υπάλληλοι δεν υπερβαίνουν τους 640. Όταν ήσασταν, κύριε Μητσοτάκη, υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, είχατε 51 μετακλητούς υπαλλήλους. Ζωή να έχουνε. Σήμερα ο υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, κύριος Βερναρδάκης, έχει μόνο 2. Για ποιο ηθικό πλεονέκτημα λοιπόν μιλάτε, που δήθεν εμείς έχουμε απολέσει? Όμως εσείς έρχεστε εδώ και δεν σας ενδιαφέρει φυσικά να κρυθεί το έργο σας και η δική σας η παρακαταθήκη, διότι όλος ο Ντουνιάς γνωρίζει γι' αυτό. Μία είναι η στόχευσή σας, να πείτε όλοι το ίδιο είναι. Λοιπόν, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και να σας πω και κάτι. Σήμερα ήταν το φως της δημοσιότητας σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα στοιχεία που αφορούσαν τον επιστημονικό τρόπο μέσα από τον οποίο η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου προχωρούσε στη λαφυραγώγηση και στην κομματικοποίηση του κράτους. Τα διαψεύδετε ή τα επιβεβαιώνετε αυτά τα στοιχεία? Τα καταθέτω στα πρακτικά, στοιχεία τα οποία έχουν εδώ το πώς ακριβώς επιλέχθηκαν οι συντονιστές αποκεντρωμένης διοίκησης, όταν μας κάνετε κριτική, όταν το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν να πάει σε μια λογική ότι οι συντονιστές αποκεντρωμένης διοίκησης, που ήταν, αν θέλετε, και το πρώτο πράγμα το οποίο θα θέλαμε εμείς να βάλουμε κομματικούς, αφού οι περισσότεροι περιφερειάρχες δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ούτε ΑΝΕΛ. Και όμως καταργήσαμε αυτή τη λογική και βάλαμε μέσα από την ιεραρχία της δημόσιας διοίκησης τους συντονιστές. Εσείς πώς τους βάζατε? 7 Νέα Δημοκρατία, 4 Πασόκ, 2 Δημάρ. Το καταθέτω στα πρακτικά. Μας κάνατε κριτική και πόλεμο, και μάλιστα φυσικά σε συνεργασία με συνοδοιπόρους σας από το εξυγχρονιστικό κέντρο, ότι τάχα μου στα νοσοκομεία πήγαμε σαν ταύρια νεαλοπολείο και καταργήσαμε το αμάγαλμα της τεχνοκρατικής και της αξιοκρατίας που ήταν οι διοικήσεις που είχατε βάλει εσείς. Ενώ τι ακριβώς κάναμε? Ζητήσαμε, και μάλιστα σε συνεργασία με την Τρόικα, να υπάρξει μια επιτροπή αξιολόγησης που θα αξιολογήσει αυτούς που βάλετε εσείς. Και αυτή η επιτροπή αξιολόγησης αξιολόγησε... Παρακαλώ, θα τα πούμε, παρακαλώ. Μη φωνάζετε, θα τα σταματήστε, πούμε όλα. Σταματήστε, παρακαλώ. Όλα θα τα πούμε. Αξιολογήσατε. Μην αντιδράτε, λοιπόν, σας παρακαλώ. Αξιολόγησης που ήταν ουδέτερη, με πρόσωπα τα οποία δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Καθηγητές πανεπιστημίων δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Ποιους διώξανε? Αφήσανε λοιπόν... Κύριε Βορύδη! Μη βιάζεστε, κύριε Βορύδη. Παρακαλώ! Παρακαλώ! Σταματήστε!
κρίση. Παρακαλώ πολύ, μην εξανίσταστε. Να παραμείνουν στη θέση τους. Μην εξανίσταστε, σας παρακαλώ. Με προκήρυξη ενδιαφέροντος, με αξιοκρατικές διαδικασίες θα γίνει επιλογή, όχι από τα κομματικά γραφεία. Εσείς τι κάνατε το 2012. Να λοιπόν τι κάνατε. Κατανομή καινών θέσεων διοικητών νοσοκομείων. Η κατανομή των νοσοκομείων έγινε παρακαλώ. Σε δύο κατηγορίες. Μεγάλα και μικρά νοσοκομεία. Η αναλογία με βάση το 4-2-1. Πράγμα που σημαίνει στα μεγάλα νοσοκομεία 3 Νέα Δημοκρατία, 2 Πασόκ, 1 Δημάρ. Στα μικρά, στα μεσαία νοσοκομεία 3 Νέα Δημοκρατία, 1 Πασόκ, 1 Δημάρ. Έτσι εσείς βάλατε διοικητές στα νοσοκομεία το 2012. Και σας ζητώ να το διαψεύσετε. Και να πούμε και κάποια πράγματα ακόμα. Διότι σε αυτόν τον τόπο ο καθένας κρίνεται όχι για τα αμαρτήματα των προγόνων του. Δεν μπαίνω εγώ ποτέ σε αυτή τη λογική. Για τις ιδέες του και για τις πράξεις του. Εσείς λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, όταν ήσασταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης και είχατε τους 51 μετακλητούς, τι ακριβώς κάνατε εκτός από το να προχωρήσετε σε μισθολογικό πάγωμα απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων με τις ρυθμίσεις για την αξιολόγηση που προβλέπατε υποχρεωτική αρνητική αξιολόγηση του 15%, δημιουργήσατε το απόλυτο χάος στο δημόσιο τομέα. Σχολεία, νοσοκομεία, διοικητικές υπηρεσίες. Εκτός από αυτό όμως, μέσα σε μια νύχτα αποφασίσατε, και μάλιστα πολύ κοντά στις εκλογές, ενώ βλέπατε την πολιτική αλλαγή, να αλλάξετε με δική σας απόφαση όλους τους γενικούς διευθυντές, πάνω από 200 γενικούς διευθυντές στα Υπουργεία, για να βάλετε ανθρώπους της δικής σας κομματικής επιλογής. Αυτό λοιπόν είναι αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση. Να μας απαντήσετε λοιπόν αν είναι ή δεν είναι έτσι. Ανθρώπους που είχαν κριθεί από υπηρεσιακά συμβούλια. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε εμείς και καταθέτουμε ένα νομοσχέδιο, και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Το νομοσχέδιο αυτό λέει ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει όχι η πολιτικοποίηση, η κομματικοποίηση στη δημόσια διοίκηση. Και τι ακριβώς λέει? Ότι θα πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη αξιολόγηση για την στελέχωση της δημόσιας διοίκησης, όχι των μετακλητών, της δημόσιας διοίκησης αυτών των ανθρώπων που παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις στο δημόσιο τομέα. Και τι ακριβώς φτιάχνουμε? Το Μητρό, το Εθνικό Μητρό Δημοσίων Υπαλλήλων, και φτιάχνουμε επίσης, πέρα από τον αξιοκρατικό θεσμό αξιολόγησης που δεν θα παρεμβαίνουν τα κομματικά γραφεία των κυβερνήσεων ή των κομμάτων, φτιάχνουμε και τον θεσμό για πρώτη φορά του υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, ώστε όταν φεύγει ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση να υπάρχει θεσμική μνήμη και συνέχεια. Εσείς δεν το τολμήσατε ποτέ αυτό. Και σας ρωτώ, θα την ψηφίσετε αυτή τη μεγάλη τομή? Θα έρθετε μαζί μας? Αλλά δεν είστε ούτε μεταρρυθμιστής. Για λαντζή μεταρρυθμιστής είστε, κύριε Μητσοτάκη.